Να καλησπερίσουμε το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, μέλος της Διακομματικής Επιτροπής, αλλά και πρώην Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον κύριο Κώστα Πουλάκη. Καλησπέρα κύριε Πουλάκη, σας ευχαριστώ έστω και τηλεφωνικά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Καλησπέρα κύριε Καρυπίδη. Θα μου επιτρέψει να λέω φίλε Θόδωρε. Ταξιδεύω και ίσως να έχουμε μια δυσκολία στην επικοινωνία. Αλλά όμως θα ήθελα να σας πω το εξής. Εγώ με την ιδιότητα του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής που έχει την ευθύνη της μελέτης των ερευνών, των δημοσκοπήσεων, με το που έγιναν οι αποκαλύψεις από το ρεπορτάζ της ΕΦΣΥΝ, τα είπε πάρα πολύ καλά ο συνεργάτης σας, ο ρεπόρτερ, ο συνάδελφος δικός σας, και για τους ελέγχους της Υπηρεσία Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων που επί 3 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα, και για τα εικονικά φορολογικά στοιχεία από την Κύρα και για την Ιόνια. Προσέξτε τώρα, για να κάνουμε και λίγο, χωματουργική εταιρεία ανέλαβε να κάνει ως υπεργολάβος έρευνα της εταιρείας δημοσκοπήσεως Mark. Για όλους αυτούς τους λόγους, και επειδή από πίσω κρύβεται και εικονικά τιμολόγια με την εταιρεία Κρίκελ που είναι η ιστορία του παράνομου λογισμικού Predator, ένιωσα την ανάγκη να στείλω μια επιστολή στην πρόεδρο του ΣΕΔΕΑ, την κυρία Τσιάμι, όπου την ενημέρωνα για αυτά τα οποία έγραφε η εφημερίδα των συντακτών, όμως της έλεγα ότι εμείς για θέματα διαφάνειας, για θέματα δεοντολογίας, για θέματα αξιοπιστίας και του κύρους και του ΣΕΔΕΑ και των εταιριών δημοσκοπήσεων, σας ενημερώνουμε πρώτον ότι εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ θα, επειδή το θεωρούμε το θέμα πάρα πολύ σοβαρό, θα πάμε στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, και νομίζω ότι και εσείς, έλεγα ως ΕΔΕΑ, θα πάρετε οποιαδήποτε πρωτοβουλία μόνο και μόνο να κάνετε κάτι ούτως ώστε να κρατήσετε και την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του συνδέσμου σας σε μια περίοδο όπου πάμε σε εκλογές και όπου πια οι δημοσκοπήσεις, ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο, παίζουν με τον τρόπο τον οποίο προβάλλονται και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, προσπαθούν να επιβάλλουν, αν θέλετε, μια άλλη κοινωνική πραγματικότητα από αυτή η οποία υπάρχει. Αυτό που επικαλείστε, η αξιοπιστία και η εγκαιρότητα, έτσι ακριβώς είναι όπως το θέτετε, διότι στην κοινωνία δεν υπάρχει αυτό. Η κοινωνία δηλαδή ούτε τις πιστεύει και ούτε τις παρακολουθεί μετά από ένα σημείο. Το ξέρω κύριε Καρυπίδη, αλλά ακούστε τώρα το εξής. Ενώ εμείς με τέτοιο σεβασμό θεσμικό εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ υπέγραψα μια τέτοια επιστολή και την έστειλα στην κυρία Τσιάμι, στην πρόεδρο του ΣΕΔΕΑ. Σας δίνω λοιπόν μία είδηση. Πριν από μία ώρα πήρα την απάντηση της Προέδρου προς εμένανε, την οποία βέβαια και την κοινοποίησα στο κόμμα, στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου η απάντησή της ήταν πρώτον ότι εμείς για οτιδήποτε φορολογικά και τέτοια λέτε να έχουμε καμία ευθύνη, γιατί μας τα λέτε. Και το δεύτερο, το ότι θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι η εταιρεία Mark κάνει αξιόπιστες δημοσκοπικές έρευνες, κάτι το οποίο ούτε το έθεσα στην επιστολή, ούτε περίμενα μία απάντηση, δηλαδή άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και νομίζω το ότι κάνουν με την απάντηση, κάνοντας στραβά μάτια και χειρότερα τα πράγματα, και χειρότερα τα πράγματα στην κοινή γνώμη, και μην καταλαβαίνοντας ότι εμείς στείλαμε μία επιστολή που θέλαμε να βοηθήσουμε και το ΣΕΔΕΑ και το επιστημονικό έργο, το κύρος τους, να το κρατήσουν και να μην καταρακώνεται όπως καταρακώνεται τα τελευταία χρόνια. Η μία ανταπόκριση στην επιστολή που στείλατε στο σύνδεσμο μπορεί να αποτρέψει να πάει το θέμα στη Βουλή, κύριε Πουλάκη? Όχι, το θέμα θα πάει στη Βουλή. Απλά δεν θα συμμετάσχει η Ένωση των Δημοσκοπικών Εταιριών.
θα πάει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή. Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να ζητηθούν και ευθύνες. Δεν μπορεί η ίδια η ανεξάρτητη αρχή να έχει εντοπίσει τα εικονικά τιμολόγια και όπως αποκαλύψαμε χθες με τον συνάδελφο που έχει και το ρεπορτάζ από την εφημερίδα Συνταχτών, τον κύριο Τερζή, 3 χρόνια οι υπηρεσίες να κοφεύουν. Βέβαια, θέλω να σας υπενθυμίσω για την ιστορία ότι εμείς έχουμε πάει άλλες 2 φορές στο ΣΕΔΕΑ με επιστολή πάλι με τη δικιά μου υπογραφή και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για 2 δημοσκοπικές εταιρείες. Η μία ήταν, αν θυμόσαστε, για μια εταιρεία που εμφανίστηκε μια φορά. Το Γενάρη, τότε που είχαμε αποκλειστεί όλοι στα σπίτια μας 3 μέρες, τότε που είχε κλείσει η Αττική Οδός, που το επί 24 ώρες ήταν εγκλωβισμένοι οδηγοί και που εκείνη την ημέρα αυτή η εταιρεία, Άμπακους, έκανε δημοσκόπηση, την οποία κανάλι την ώρα που όλοι ασχολιόντουσαν και είχαν ρεπορτάζ από την Αττική Οδό κυρίως, να κάνει δημοσκόπηση και να λέει ότι είναι 17 μονάδες υπέρ Νέα Δημοκρατία και το 70% κρίνει θετικά το έργο της. Και κάναμε τότε, πήγαμε στο ΣΕΔΕΑ και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, λέγοντας ότι απλά να μας εξηγήσουν πώς εκείνη την ημέρα που ήταν αποκλεισμένες επί 3 μέρες όλος ο ελληνικός λαός, πώς πήγανε οι εργαζόμενοι στα γραφεία της εταιρείας να κάνουν τηλέφωνα και να βρίσκουν κόσμο και να κάνουν δημοσκόπηση. Δεύτερη φορά πήγαμε μετά από 2-3 μήνες, όταν αποκαλύφθηκε ότι μια άλλη εταιρεία, η Opinion Poll, έχει πάρει γύρω στα 2 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, για να κάνει δημοσκοπικές έρευνες από δημάρχους σε όλη την περιφέρεια, οι οποίοι κατά σύντοση ήταν δήμαρχοι οι οποίοι είχαν εκλεγεί με την σημαία της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι όλοι παραδόξως κάνανε έρευνα δημοσκοπική σε αυτή την εταιρεία. Το πήγε αυτό το θέμα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και βέβαια θέλω να σας πω, να σας θυμίσω μάλλον, ότι και οι 2 συνεδριάσεις απλά τα είπαμε, δεν έβγαλε καμία απόφαση. Και δε μία φορά ο πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας είπε ότι δεν πρέπει να μας απασχολήσει αυτό το θέμα. Παρ' όλα αυτά, εμείς ζητάμε να συγκληθεί η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Θα το βάλουμε το θέμα της ΜΑΡΚ, διότι πια τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά από τη ιστορία της Άμπακους ή η ιστορία της Opinion Poll. Για το τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις, πώς διαβάζονται, θα έχουμε την ευκαιρία σε μια άλλη συζήτηση να σας έχουμε και εικόνα για να τα συζητήσουμε. Μένουμε λιγάκι σε αυτό το θέμα. Λέτε για την Επιτροπή Διαφάνειας και Θεσμών της Βουλής. Είναι μια κορυφαία επιτροπή, η οποία όμως με το σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών δεν λειτουργεί σε όφελη και με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Άρα λοιπόν τίθεται και θέμα αξιοπιστίας αυτής της επιτροπής στη λειτουργία της. Είστε αισιόδοξοι ότι μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα σε αυτή την επιτροπή? Ακούστε να δείτε. Τα τελευταία χρόνια, τα 3,5 χρόνια, έχουμε δει ότι σιγά σιγά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν σέβεται τους θεσμούς. Και έχουμε δει ότι σε πάρα πολύ σοβαρά θέματα, φρανσκάδι για το θέμα της, αυτό που είπατε με τις υποκλοπές, δεν λέω τη λέξη επισυνδέσεις, διότι τις επισυνδέσεις είναι μια επινόηση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, του επικοινωνιακού της επιτελείου, για να λέει μια λέξη την οποία να μην καταλαβαίνει κανένας ότι είναι υποκλοπή. Λέω λοιπόν ότι δεν είμαι αισιόδοξος με την έννοια ότι καλύπτουν ή προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο να κάνουν τα πάντα για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια και να μην μπουν όλα στο φως. Άρα, με αυτή την έννοια, ναι. Όμως, κοιτάξτε να δείτε. Δηλαδή, τι θέλω να πω, κύριε Πουλάκη, το πάτε το θέμα στην Επιτροπή και μπορεί να μην δούμε ούτε καν τον κύριο Γεράκη να έρχεται. Εδώ δεν είδαμε τους υπαίτιους στο σκάνδαλο των τηλεφωνικών υποκλοπών να μην είναι εκεί. Αυτό σας είπα, ότι εδώ πέρα δεν καλούσαν τους υπεύθυνους. Και τους μάρτυρες. Οι ίδιοι είπαν ότι τους παρέτησε ο Πρωθυπουργός για την υπεύθυνη. Αλλά με αυτή την έννοια, ναι, δεν είμαι αισιόδοξος. Όμως είμαι αισιόδοξος στο ότι όλα αυτά γεμίζουν το ποτήρι της αγανάκτησης, καταλαβαίνει η κοινωνία, ξέρει η κοινωνία και κοντός ψαλμός αλληλούια. Μέσα σε 4-5 μήνες το αργότερα θα έχουμε την αναγκαία πολιτική ανατροπή. Ένα ερώτημα από τον Γιώργο τον Χονδρόπουλο και να σας απελευθερώσουμε για να συνεχίσετε το ταξίδι σας στην πατρίδα σας, στο Βόλο. Γιώργο. Κύριε Πουλάκη, εγώ ήθελα να σας ρωτήσω για ένα θέμα το οποίο έχει υπενηχθεί αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον κύριο Θόδωρο Καρυπίδη, αλλά
Ήθελα να το δώσουμε ξεκάθαρα, δεδομένως ότι έχουμε τις τρεις εντολές ελέγχου για τη δραστηριότητα της ΜΑΡΚ. Είστε 100% σίγουρος ότι υπάρχει συγκάλυψη, δηλαδή υπάρχει συγκάλυψη από το Μαξίμου να προστατεύσει την εταιρεία που μπλέκεται στις δημοσκοπήσεις και, και στο Predator? Το 100% θα αποδειχθεί, μπορώ να μην σας πω τώρα 100%, σας πω 99%, αλλά το 100% θα αποδειχθεί, κύριε Χονδρέ, μέσα σε λίγες μέρες, κύριε Χονδρόπουλε, μέσα σε λίγες μέρες, αν η Επιτροπή λειτουργήσει, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, και αν κάνει το έργο της, το θεσμικό, το συνταγματικό, αυτό το οποίο πρέπει να διασφαλίσει την αξιοπιστία, αν θέλετε, και τη διαφάνεια στους θεσμούς. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Πουλάκη, να ευχηθούμε καλές γιορτές και να εισπράξω και τη δέσμευσή σας ότι σε κάποιο χρόνο, το επόμενο διάστημα, να συζητήσουμε για τις δημοσκοπήσεις. Είστε και στο Ίδρυμα Πουλατζά. Αλλιώς διαβάζετε εσείς με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τις δημοσκοπήσεις, αλλιώς οι άλλες εταιρείες. Σας ευχαριστώ θερμά.